Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούν οι ειδικοί την πορεία της πανδημίας, χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει προς το παρόν πότε θα υποχωρήσει η νέα έξαρση της διασποράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ό,τι να σου πω θα είναι παρακινδυνευμένο. Θα είναι διαφορετικό το Πάσχα, κύριε Πουρνάρα? Θα είναι πιο άνετο, πιο εύκολο για τον κόσμο ή φρονείτε ότι μπορεί να έχουμε πάλι πίεση? Εδώ είναι να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί έχουμε διαψευστεί αρκετές φορές. Έχουν περάσει 2 χρόνια και ακόμα έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Οι βαριές απώλειες από την πανδημία προβληματίζουν έντονα τους ειδικούς. Το μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων που παραμένουν ανεμβολίαστοι, αλλά και η υποστελέχωση των εντατικών, αποτελούν βασικές αιτίες για το μεγάλο αριθμό των θανάτων. Έχουν αναπτυχθεί μονάδες και σίγουρα πολλαπλάσιες σε αυτό το διάστημα της πανδημίας, αλλά να γνωρίζουμε ότι δεν είναι με τα διεθνή στάνταρ πλαισιωμένες. Δηλαδή, υπάρχουν ελλείψεις, είναι πάνω από 6 νοσηλευτές ανά κρεβάτι, ναι. Και εμείς έχουμε εδώ 2 νοσηλευτές ανά κρεβάτι. Την ίδια ώρα η πίεση στα νοσοκομεία παραμένει μεγάλη, καθώς ο περιορισμός άλλων κλινικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά COVID προκαλεί έμφραγμα. Δυστυχώς η κατάσταση παραμένει σοβαρή, θα έλεγα, γιατί δεν είναι μόνο τα περιστατικά COVID, είναι πολύ μεγάλη η άλλη νοσηρότητα. Δηλαδή η παθολογική κλινική είναι σχεδόν κάθε μέρα με ράτσα. Στη μάχη για την αύξηση των εμβολιασμών μπαίνουν και νέα πρωτεϊνικά εμβόλια, της Novavax και της Sanofi, που αναμένονται στη χώρα μας και παρέχουν παρόμοια προστασία με τα εμβόλια mRNA. Οι ειδικοί εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο να πιστούν οι δύσπιστοι πολίτες να εμβολιαστούν, επειδή τα εμβόλια αυτά λειτουργούν όπως κάποια παλαιού τύπου εμβόλια.